Οριστικά, χωρίς τον Νόβακ Τζόκοβιτς, θα διεξαχθεί το US Open. Ο ίδιος ο Σέρβος Άσος, 21 φορές πρωταθλητής του Grand Slam, ανακοίνωσε ότι αποσύρθηκε λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που σχετίζονται με το εμβόλιο για τον κορονοϊό. «Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να ταξιδέψω στη Νέα Υόρκη αυτή τη φορά για το US Open», έγραψε ο Τζόκοβιτς στο Twitter. «Ευχαριστώ για τα μηνύματα αγάπης και υποστήριξή σας. Καλή επιτυχία στους συμπαίκτες μου. Θα διατηρηθώ σε καλή φόρμα και θετικό πνεύμα και θα περιμένω μια ευκαιρία να αγωνιστώ ξανά. Τα λέμε σύντομα». Από τον Οκτώβριο του 2021 τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ απαιτούν από τους μη μόνιμους κάτοικους και τους κατόχους πράσινης κάρτας να επιδείξουν απόδειξη εμβολιασμού κατά του κορονοϊού πριν εισέλθουν στη χώρα. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες το CDC αναθεώρησε τις εγχώριες οδηγίες του και άρχισε ολοένα και περισσότερο να αντιμετωπίζει τους εμβολιασμένους και τους μη εμβολιασμένους ανθρώπους το ίδιο όσον αφορά το εάν πρέπει ή όχι να μπουν σε καραντίνα μετά την νόσηση.